Έχεις ξανακάνει το Κάτσε Καλά. Ναι, το έκανα πανεκτέλεση με τη Μαρσό και την Τζοάν. Η οποία είναι η νικήτριά σου. Η Τζοάν είναι η νικήτρια από το The Voice το 2020. Ήταν πριν 2 χρόνια. Πέρσι ήταν η Άννα Αργυρού, πρόπερσι ήταν η Τζοάν. Πόσες νίκες έχεις στο Voice? Πώς? Μία. Στα 7 χρόνια μία την κατάφερα. Ο Πάνος καμία, ο Σάκης 2, ο Κωστής ο Μαραβέγια 3. Για να δούμε τώρα ποιο θα πάρει την 7η. Ετοιμάζεις τώρα. Καλά, και το βίντεο κλιπ είναι πολύ ωραίο. Ετοιμάζεις. Τσαουσόπουλος. Τσαουσόπουλος. Ναι. Τα φιλιά μας. Ετοιμάζεις κάτι καινούριο? Πάντα ετοιμάζω κάτι καινούριο. Βρίσκομαι στο στούντιο. Και τώρα από εβδομάδα ξαναμπαίνω, βέβαια. Δεν σταματάω ποτέ να δουλεύω, Φέη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνω και απολαμβάνω κάθε στιγμή. Είναι η στιγμή που είναι οι πρόβες, η προετοιμασία για μια περιοδία. Είναι περιοδία, είναι να ξανά ηχογραφήσω ένα δίσκο. Είναι οι πρόβες των χορευτικών για να βγω. Μ' αρέσει κάθε στιγμή. Τι σου αρέσει περισσότερο? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μου αρέσει. Οι χορογραφίες? Όχι, όλα μου αρέσουν. Ίσως κάποια στιγμή, την ώρα που μελετάω καμιά φορά να ζοριστώ και τα λοιπά, αλλά για όλα βρίσκονται μία λύση. Στην καθημερινότητα σου πώς είσαι? Εγώ έχω γνωρίσει κάτι τελείως διαφορετικό. Εσύ με έχεις δει και στη γειτονιά που μέναμε παλιά μαζί. πολύ απλή. Ναι, μ' αρέσει το απλό, η αλήθεια είναι. Είμαι λίγο πιο αθλητικό κορίτσι, θα έλεγα, δηλαδή με τα σπορτέξ μου, τα αθλητικά μου, τα ρούχα κτλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω αυτές τις δουλειές που έχουμε ξεχάσει λόγω κορονοϊού, ότι όλα τα παραγγέλνουμε στο σπίτι κτλ. Να πας στο σούπερ μάρκετ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μπαίνω μέσα στο μαγαζί και να λέω καλημέρα. Κατάλαβες, όλο αυτό το πράγμα. Μαγειρεύεις? Μαγειρεύω και μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, φέτος το καλοκαίρι ήταν λίγο δύσκολα, αλλά. Γιατί? Γιατί ταξίδευα πάρα πολύ, δεν είχα πολύ χρόνο για να μαγειρέψω. Αλλά είναι κάτι που. Δεν ξέρω, το θεωρώ αγχολητικό. Δηλαδή και στρες όταν έχω, δεν μαγειρεύεις δηλαδή ωραία. Είδες, εδώ πρέπει πάλι να ρωτήσεις κάποιον φίλο μου. Δεν έχω τώρα το σύζυγο εδώ να τον ρωτήσω, που δεν θα τον έχω και ποτέ δηλαδή, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει. Ναι. Αυτό πώς το ξεπεράσατε, δηλαδή όταν γνωριστήκατε. Γνωρίζει ένας άνθρωπος την Έλενα Παπαρίζου, ωραία. Δεν φοβάται όταν έχει μια άλλη λογική στη ζωή του, σωστά? Ναι. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορεί αυτό να τους φαίνεται να θέλουν να πάρουν και από αυτό. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να κλέψουν από τη λάμψη ενός προσώπου εξαιτίας της δουλειάς του. Τον αγαπάει ο κόσμος. Πώς το διαχειριστήκατε, δηλαδή πώς βρήκατε την ισορροπία για να κάνεις εσύ αυτά που κάνεις και αυτός να μην εμπλέκεται, να μην ενοχλείται? Κοίτα, νομίζω ότι είναι λίγο πιο απλά τα πράγματα, για η αλήθεια, ΕΝΕΦΕ. Είναι ότι ακούς τι λέει ο άλλος. Ακούς, το δέχεσαι και προσπαθείς για αυτό που θέλει ο άλλος. Ναι, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από σένα. Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, ο Αντρέας μου είπε ότι, Έλενα, δεν θέλω να είμαι στα φώτα της δημοσιότητας. Σ' αγαπάω, σε θέλω στη ζωή μου, αλλά δεν θέλω να έχω τόσο... Το φώτα. Καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι, αλλά αυτό πώς εσύ το καταφέρνεις. Δηλαδή τώρα στο Ηρώδιο ήσασταν μαζί πολύ όμορφοι ναι. Ναι. Επιλεκτικά, σαφώς γιατί σε συνοδεύει, αλλά πώς καταφέρνεις να τον κρατήσεις εκτός και από κάποια πράγματα που σε αφορούν? Κοίτα, στο παρελθόν. Εντάξει, κάποιες στιγμές εκτίθεται και αυτός, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρουμε πότε συμβαίνει αυτό. Πιστεύεις δηλαδή ότι αν θέλει κάποιος μπορεί να το κρατήσει? Ναι, έτσι πιστεύω. Εσύ το έχεις καταφέρει. Ναι. Καλά, δεν γίνεται ο Ανδρέας να μην εκτεθεί. Έχει τόσο έρωτα στη Μαρινέλα και η Μαρινέλα τον αγαπάει τόσο πολύ τον Ανδρέα που δεν υπάρχει περίπτωση ο Ανδρέας να χάσει συναυλία της. Οπότε η Μαρινέλα ήταν ο λόγος τελικά. Ο μεγαλύτερος λόγος εννοείται ότι είναι η Μαρινέλα που την αγαπάμε τόσο πολύ τη Μαρινέλα. Πολύ την αγαπάμε. Αλλά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη αδυναμία ο ένας τον άλλον. Από εδώ και πέρα, pop μουσική μόνο? Καλή μουσική. Θέλεις να το αλλάξεις? Νομίζω ότι πράγματα αλλάζουν από μόνα τους. Δηλαδή υπάρχει ένας δίσκος που μπορεί να είναι λίγο πιο ροκ, ένας δίσκος να έχει πιο πολλές μπαλάντες. Μπορεί να ξαναπιστρέψω εντελώς και στα ηλεκτρονικά. Δεν ξέρω ποτέ. Το θέμα είναι να βρεις μια ωραία ροή και τι θες να παρουσιάζεις. Τώρα δηλαδή αυτό το κομμάτι που ακούμε είναι διαφορετικό. Δεν είναι pop, αλλά είναι, για μένα είναι από τις αγαπημένες μου μπαλάντες. Κοίτα, είναι και πιο λαϊκό τρόπο. Η αλήθεια είναι, όσο και να είναι η παραγωγή πιο pop στημένη και ροκ.
Είναι ένα πιο λαϊκό τραγούδι. Δεν είναι μπαλάντα αυτό τώρα, είμαι τόσο άσχετη. Όχι, μη τέμπο είναι. Δηλαδή. Δεν είναι ούτε μπαλάντα μπαλάντα, αλλά ούτε και γρήγορο. Βρε, θα έρθω εγώ στο Voice, θα σας τραγουδήσω τα μη τέμπο και θα γίνει χαμός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, Φέη μου, είσαι κούκλα. Καλή σεζόν να έχετε με τα κορίτσια, τα αγόρια, όλα. Να είστε καλά. Δεν ρωτάω για το χειμώνα, γιατί φαντάζομαι τώρα θα το συζητάτε. Συζητάω είναι... κάτι, ναι. Όλα καλά. Πώς θα τα προλάβεις, θα τα κάνεις όλα μαζί. Όταν κάποιος θέλει, τα κάνει όλα. Όλα, ναι. Είναι και καλός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλενά μου, τι θα πούμε. Τι θα πούμε. Να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Για πες εσύ. Έλενα, πώς κλείνω εγώ την εκπομπή. Για πες και για χαρά. Α, το ξέρει, ναι. Το ήξερε. Εννοείται, το ξέρω. Γεια σας. Λάγια. Χαρά σας.